Λοιπόν, καλησπέρα σας από το κλειστό γυμναστήριο Γιώργος Στεφανόπουλος στο Περιστέρι. Έχουμε εδώ έναν αγώνα μεταξύ Flint Tropics και ESDA Graduates για το Summer League, για Summer Development. Οι δύο ομάδες έτοιμες για ένα ωραίο παιχνίδι. Εδώ το πρώτο καλάθι από τον Μπακάλι για τους ESDA. ESDA που είναι στο rebound league. Απ' την άλλη Flint Tropics στο Winter Development 2. Αν δεν κάνω λάθος, κατέκτησαν την 7η θέση. Ένα σουτ για 3 άστοχο. Flint Tropics πάνε για τον ευνηδιασμό. Λάθος και η μπάλα ξανά για τους ESDA. Το rebound για Flint Tropics, φεύγουν στην επίθεση. Για να δούμε την επιλογή τους. Η επιλογή είναι ένα σουτ τριών πόντων, το οποίο ήταν άστοχο. Δεν κατάφερε να σκοράρει ο Ευθυμιόπουλος, ο οποίος πριν μας έκανε μια συνέντευξη και μας είπε ότι μια και είναι τροπική, μια και έχουν κάτι φοίνικες εκεί στις φανέλες τους οι Flint Tropics, μπορεί να τους ταιριάζει για το summer για να το πάρουν κιόλας, τους ξέρει. Σουτιά 3 τώρα άστοχο από την πλευρά των ESDA με το Σαμπουτζή. Και η μπάλα ξανά στους Flint Tropics. Η προσπάθεια για 2 ήταν πολύ δύσκολη. Δεν κατάφερε ο Γκατζηρούλης να σκοράρει. Και εδώ έχουμε μεταφορά της μπάλας, αν κατάλαβα σωστά, από τον Πατουλιά. Μπάλα περνάει μέσα. Δεν καταφέρει να πάρει κάτι ο Γκατζηρούλης. Ο Σεραφείμ ο Γκατζηρούλης σούταρε για 3, αστόχησε. Δεν ξέρω σαν να σταματήσανε να παίζουν ήταν τώρα. Τέλος πάντων η μπάλα είναι για τους ESDA. Γκατζηρούλιδες οι οποίοι σίγουρα είναι αδέρφια, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά είναι και σχεδόν ίδιοι, δηλαδή άμα δεν δω τον αριθμό δεν μπορώ να καταλάβω ποιος είναι ποιος. Ενώ ένα καλάθι έχουμε τώρα για τους ESDA με τον Γκάμαρη. Μηδέν-τέσσερα, οι Flint Tropics ακόμα δεν έχουν βρει τον τρόπο να σκοράρουν. Πάσα ωραία για τον Γκατζηρούλη μέσα. Ξανά έξω, έρμπολ από τον Ευθυμιόπουλο. Δεν ανανεώθηκε ο χρόνος, οπότε η φάση έχει τελειώσει εκεί και η μπάλα είναι ξανά για τους ESDA. Ελεύθερο τρίποντο, πολύ άστοχο από τον Παντουλιά. Rebound για Flint Tropics. Και άλλο airball με τον Κατσιρούλη. Και φεύγει πάρα πολύ ωραία στον ευνηδιασμό ο Μπακάλης, ο οποίος πολύ όμορφα
σκοράρει με το layup για το 0-6. Πολύ καλύτερη η ΕΣΔΑ σε αυτό το ξεκίνημα του μάτς. Και έχουμε φάουλ τώρα εις βάρος των ΕΣΔΑ. Μπάλα για τους Flint Tropics, αλλά έχουμε time out. Λοιπόν, γυρίσαμε από το time out, την μπάλα είναι από τα πλάγια για τους Flint Tropics. Και κάνουν λάθος οι Tropics μετά το time out. Η ΕΣΔΑ είναι ξανά στην επίθεση. Η μπάλα πηγαίνει χαμηλά, η προσπάθεια είναι ωραία και η μπάλα βγαίνει στην αδύνατη πλευρά για ελεύθερο σουτ τριών πόντων του Μπακάλι. Ήταν άστοχο το τρίποντο, υπάρχει φάουλ του Λουκάκη στο rebound από ό,τι καταλαβαίνω. Η μπάλα είναι ξανά λοιπόν για τους ΕΣΔΑ. Μπακάλις παίρνει το screen, το οποίο είναι επιθετικό, είναι σωστό το σφύριγμα. Φάουλ που έκανε ο Παπακώστας στο screen, άπλωσε τα χέρια του, κινήθηκε, ήταν αντικανονικό το screen. Μπακάλις παραλίγο να χάσει την μπάλα. Τελικά θα βρούνε ένα σούτ η ΕΣΔΑ με τον Σαπουτζή, ο οποίος σκοράρει για 2 και γράφει το 0-8. 6 λεπτά χωρίς σκορ για τους Flint Tropics. Επιτέλους, καλάθι για τους Tropics με τον Λουκάκη. Διστάζει τώρα να πάρει κι άλλο σούτο Σαπουτζής. Κλέβουνε οι Tropics, αλλά ο Μπακάλης προλαβαίνει και κάνει το κλέψιμο. Δεν βγαίνει εφημιδιασμός για τους Tropics. Ωραία η προσποίηση. Μέχρι μέσα ο Παντουλιάς και η μπάλα στο πλάι για το ελεύθερο, όχι ακριβώς ελεύθερο, τρίποντο του Σαπουτζή. Μαγκαρισμένο ήτανε. Άστοχο. Και Flint Tropics στην επίθεση. Ράσος δίνει την μπάλα στο πλάι στο Μωυσίδη, ο οποίος δίνει χαμηλά στο Λουκάκι. Η μπάλα φτάνει από την άλλη πλευρά για το τρίποντο του Γκατζιρούλη, που είναι άστοχο. Βάζει πλάτη ο Σαπουτζής. Γίνεται λάθος όμως. Γκατζιρούλης είναι 3-2. Γκατζιρούλης θα σηκωθεί για 3. Σε μια κακή επιλογή στο ρυθμιδιασμό. Τελικά όμως παίρνει ο ίδιος το rebound και ξυλαιώνεται. Βάζει το καλάθι για το 4-8. Σαπουτζής. Υπάρχει φάουλ από τον Γράσο. Πάνω στο Σαπουτζή. Σαπουτζής παίρνει και πάλι την μπάλα. Τη δίνει απέναντι. Την ξαναπαίρνει στο τρίποντο. Το σουτ για 3 είναι άστοχο. Είναι η καινούργια η Στεφάνη από εδώ, την πλευρά των ΕΣΔΑ. Καλάθι τώρα ξανά για τους Tropics, οι οποίοι μειώνουν στους 2 πλέον, 6-8. Καλάθι από το Τσέκερι. Καινούργια Στεφάνη λοιπόν, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ή αν δεν ξέρετε, μακάρι να μην μάθετε ποτέ.
από τον Χριστοφόρου και το 6-10 για τους ΕΣΤΑ. Η Τρόπιξ είναι και πάλι στην επίθεση με τον Γκατζιρούλη να κάνει τις τρίπλες, πολύ ωραία προσποιείται, φτάνει μέχρι το lay-up, πολύ ωραία προσπάθεια, έχασε όμως το lay-up, παίρνει ο ίδιος όμως το rebound και σκοράρει για το 8-10. Η ΕΣΔΑ είναι στην επίθεση με τον Μπακάλι να ελέγχει την μπάλα. Μένει για αρκετή ώρα ελεύθερος. Θα το πάρει το σούτ για 3 και θα το βάλει ο Μπακάλις. Είναι 8-13 το σκορ πλέον και η επίθεση είναι για τους Flint Tropics. Είναι η τελευταία του δεκαλέπτου. 15 δεύτερα έχουν μείνει. Η μπάλα πάει μέσα. 10 δεύτερα. Βιάζονται να εκτελέσουν οι Tropics. Και μένουν και αρκετά δευτερόλεπτα για τους ΕΣΔΑ, οι οποίοι όμως δεν συγκινούνται ιδιαίτερα. Καταφέρνει τελικά να σουτάρει ένα πολύ δύσκολο σουτ ο Μπακάλις, αστόχησε και το δεκάλεπτο τελείωσε στο 8-13 για τους ΕΣΔΑ. Επιστρέφουμε για το δεύτερο. Λοιπόν, επιστρέψαμε για την δεύτερη περίοδο στο παιχνίδι. Κλέψιμο για τους Τρόπιξ και καλάθι από τον Γκατζιρούλη. Για το 10-13. Χάνει την μπάλα σχετικά εύκολα από το φόρου και έχουν ευνηδιασμό οι Tropics. Ευθυμιόπουλος δεν καταφέρει να σκοράρει και πάλι η ΕΣΔΑ. Πολύ κακή πάσα και ο Βασίλης ο Κατζηρούλης εκεί δεν είχε κανένα λόγο να τη διώξει έτσι την μπάλα, μπορούσε απλά να την πάρει. Τζάμπολ, τώρα πάρα πολύ κακές οι πάσες στον ΕΣΔΑ. Έχουν δυναμώσει για την άμυνά τους τώρα οι Tropics. Έχουν βάλει ένταση. Τζάμπολ και μπάλα είναι ξανά για τους Flint Tropics. Με τον Κατζηρούλη να δίνει στον Βασίλη τον Κατζηρούλη να ξαναφέρνει την μπάλα. Αστοχή σε τρίποντο. Μπάλα για τους ΕΣΔΑ, παραλίγο να τη χάσουν πάλι. Μπακάλις, πολύ ωραία πάσα και χάνει πανεύκολο καλάθι ο Γκάμαρης. Η πάσα του Μπακάλι ήταν φανταστική. Και τώρα ο Σαμπουτζής κάνει ένα φάουλ για να σταματήσει το transition των Tropics. Ήταν πολύ καλή η πάσα πριν του Μπακάλι. Ο Γκάμαρης έχασε ένα καλάθι εξ επαφής. Δύσκολη προσπάθεια. Έχασε την μπάλα πολύ εύκολα ο Γιαροστάθης. Το Μπακάλις έφυγε μέχρι την άλλη πλευρά για να κερδίσει το φάουλ. Παναφορά είναι από το πλάι. Με τον Μινά να δίνει στον Μπακάλι. Ο Μπακάλις βλέπει τον Χριστοφόρου που έχει πάρει πλάτη. Δεν τον τροφοδοτεί. Στο Σαμπουτζή πάει μπάλα. Σαμπουτζής. Πολύ καλή άμυνα πάνω του από τον... Από ποιον ήτανε? Από τον Τζανέτη ήταν που έχει περάσει το μάτς. Η άμυνα πριν. Σπουδαίο μπλοκ πάνω στο Σαμπουτζή. Σαμπουτζής παίρνει τώρα την μπάλα, δίνει στον Μπακάλι. Καταφέρουν να κλέψουν οι Tropics. Σπάει η αμυνά τους. Βρήκε ελεύθερο σου το Μπακάλις, αλλά στόχισε για 3. Παραμένει το 10-13. Δύο ωραία προσπάθεια τώρα από τον Τζανέτη για το 12-13 και καλούν στο σημείο time out η ΕΣΔΑ. Στροφή από το time out, 12-13 το σκορ. Πιέζουν οι Tropics, παγίδα. Πολύ ωραία παγίδα και η μπάλα βγαίνει από τον... Μου φάνηκε ότι χτύπησε
πάνω στον Καβαγιοργόπουλο η μπάλα. Όχι, από ό,τι φαίνεται. Είναι για τους Έσδα. Μπακάλης βρίσκει λίγο χώρο, διστάζει να σουτάρει. Και κλέβουν οι Τρόπικς. Γρήγορη επίθεση. Δεν δικαιώνονται οι Τρόπικς. Ζαροστάθης τώρα. Δίνει δίπλα για τον Ευθυμιόπουλο που σουτάρει για 3 και το βάζει ο Ευθυμιόπουλος. 15-13 οι Τρόπικς περνάνε μπροστά. Με ένα 7-0 σε αυτή τη δεύτερη περίοδο. Τώρα το φάουλ για βολές πάνω στον Καπαγεωργόπουλο και θα είναι η ευκαιρία των ΕΣΔΑ να σκοράρουν για πρώτη φορά στο δεύτερο δεκάλεπτο. Μέσα η πρώτη βολή. Η δεύτερη... ήταν λίγο κουβλάκι. Εντύπωση μου έκανε γιατί η πρώτη πήγε... ασάλιο, με χλάτς. Μία στις δύο λοιπόν, 15-14 το σκορ. Με το πόδι έχει βγει η μπάλα έξω. Α, 15-14 για τους Τρόπικς που έχουν κάνει την ανατροπή αυτή τη στιγμή με 6-35 για το τέλος του ημιχρόνου. Το σούτ είναι για 3, είναι άστοχο από τον Λιαροστάθη, rebound όμως ξανά τους Τρόπικς, Λιαροστάθης και πάλι μέχρι μέσα, στοχή και πάλι. Σαπουτζής περνάει στον Μπακάλι. Ήταν καλή η άμυνα. Ήταν καλή η άμυνα του Κατσιρούλη πάνω στον Γκάμαρη, ο οποίος δεν ένιωσε τίποτα όμως, πήγε και έβαλε το καλάθι στο χαμηλό post. Κατσιρούλης Βασίλης για τον Λιαροστάθη. Λάθος. Και φοβερή πάσα στο Μακάλι. Πολλά μπράβο. Πολλά μπράβο στο Μινά, ο οποίος κατάλαβε εκεί ότι άμα πάει να σηκωθεί θα κοπεί. Και έκανε την πολύ ωραία σκαστή δίπλα στο Μπακάλι, πίσω από το σώμα του αντιπάλου του. Το Μπακάλι τη σκόραρε για 2-15-18 ξανά η ΕΣΔΑ, με προβάδισμα τώρα 3 πόντων. Μπακάλις. Τρέιλερ, έρχεται ο Γκάμαρης, αλλά δεν είχε δύναμη να κάνει το τελείωμα μετά τα βήματα που πήρε. Κατζηρούλης μέχρι μέσα. Βήματα δεν υπάρχουν, φάουλ δεν υπάρχει. Τελικά μπάλα απ' έξω για τους Τρόπικς. Έχουμε τώρα τεχνική ποινή στον πάγκο των Τρόπικς. Γράφεται λοιπόν το 15-19, γυρνάει η μπάλα τώρα για την επαναφορά των Τρόπικς. Απλά είχαμε μια βολή ενδιάμεσα για τους ΕΣΤΑ από την τεχνική ποινή. Άστοχη η Τρόπικς, έχει βγάλει όμως την μπάλα ο Μινάς. Κλείνει Τρόπικς την επαναφορά. Yeah.
Δύσκολη προσπάθεια, καλάθι και φάουλ. Ο Τζανέτης, ο οποίος έχει κάνει φοβερό δεύτερο δεκάλεπτο, είναι πάρα πολύ καλός, έχει βοηθήσει πάρα πολύ τους Flint Tropics. Και εδώ βάζει ένα πολύ δύσκολο καλάθι, παίρνει και το φάουλ. Θα εκτελέσει και μια βολή. 4.51 πριν το ημίχρονο, ο Τζανέτης χάνει τη βολή. Τον έφτιαξε λίγο η μπάλα. Τζανέτης, πάρ' το εκεί που είσαι καυτός τώρα. Δεν το πήρε. Η μπάλα φτάνει στην άλλη πλευρά για το άστοχο τρίποδο του Μωυσίδη. Rebound για τους ΕΣΔΑ και φεύγουνε στο transition. Γυρνάνε οι Flint Tropics, σε σετ παιχνίδι πάνε οι ΕΣΔΑ. Γρήγορη επίθεση και τάπα. Η προσπάθεια ήταν από τον Πατουλιά και η τάπα ήταν από τον εξαιρετικό, όπως είπαμε, Τζανέτη, ο οποίος είναι παντού στο γήπεδο. Παίζει άμυνα, σκοράρει, κάνει όλες τις δουλειές και έχει βοηθήσει τα μέγιστα τους Flint Tropics. Σαπουτζής παίρνει το σκρίν του Παπακώστα. Ήθελε κι άλλο. Νάτος ο Σαπουτζής τώρα για 2. 17-21 με απαράμιλο στυλ. Με την κόρνα, τον buzzer beater. Μωυσίδης τώρα δίνει την μπάλα δίπλα του. Δύσκολη προσπάθεια, παραλίγο, καλάθι και φάουλ. Άλλη μια φορά από τον Τζανέτο. Το Τζανέτη, και λέω Τζανέτο. Ο Τζανέτος είναι... Οι μίστες ξέρουνε ποιος είναι ο Τζανέτος. Λοιπόν, Τζανέτης, 2-2, 19-21. Σαπουτζής ξανά για 2 αστοχή αυτή τη φορά και rebound από τους Flint Tropics. Άστοχη η προσπάθεια, δεν υπάρχει φάουλ, δεν δίνουνε, δεν δίνεται φάουλ στους Flint Tropics. Νομίζω ότι στο γράσο έγινε φάουλ στην αρχή της προσπάθειας. Τώρα εσωφαρίζεται το σφύριγμα από την άλλη πλευρά. Έχει χαθεί ο έλεγχος λίγο εδώ, επιτέλους δίνεται ένα φάουλ πάνω στο Μωυσίδη. Και τώρα αυτό είναι από τα άγραφα πραγματικά. Ο Μωυσίδης τώρα λέει ο ίδιος ότι δεν τον ακούμπησε ο αντιπαλός του και δεν δέχεται το φάουλ που πήρε και ο διαιτητής τι να κάνει, δίνει την μπάλα στους ΕΣΔΑ. Μπορεί όντως ο χαμένο λέει τώρα από τον Δράσο και το φάουλ των Flint Tropics που έχουν χάσει αρκετές ευκαιρίες. Αυτό που έγινε πριν ήταν φοβερό πάντως. Έτοιμος να εκτελέσει τις βολές ο Μωυσίδης. Γίνεται εκεί μια κουβέντα με τον Πατουλιά και τον διαιτητή. Λέει ο Μωυσίδης όντως δεν με ακούμπησε. Και η μπάλα πάει στους ΕΣΔΑ. Δύο και 20 για το ημίχρονο. Το σούτ που θα βρουν οι Flint Tropics ήταν ένα τρίποδο του Τζανέτη από τη γωνία, το οποίο ήταν άστοχο. Άμα έβαζε και τρίποδο ο άνθρωπος.
Μπουτζής. Σαπουτζής δεν κατάφερε να ευστοχίσει και ο Γράσος πολύ ωραία δίπλα του. Απίστευτο. Απίστευτο. Απίθανο. Δεν υπάρχει αυτό που είδαμε. Ο Γκατζιρούλης έχασε τρία καλάθια κάτω από το καλάθι. Απίστευτο αυτό. Τρία καλάθια. Τρία ή τέσσερα έχασε. Μπορεί να είναι και τέσσερα. Έχασα το μέτρημα κάποια στιγμή. Και τώρα πολύ ωραία επίθεση με τον Σαμπουτζή να περνάει πολύ ωραία σκαστή στο Παπακώστα. Εκείνο σκοράρει για 2-19-23. Τεράστια χαμένη ευκαιρία των Τρόπιξ πριν να ισοφαρίσουν. Τώρα τρώνε και το καλάθι, είναι στο μείον 4, 19-23 με 45 δεύτερα για το ημίχρονο. Ένα στόχο σούτ για τους Flint Tropics. Και έχουμε μετά φάουλ από τους ΕΣΔΑ, είναι το τέταρτο και οι δύο ομάδες έχουν από 4, από εδώ και πέρα όποιο φάουλ γίνει είναι βολές. Αλλά γενικά αργήσαν να τα συμπληρώσουν και τα φάουλ οι δύο ομάδες, 40 δεύτερα μείνανε για το ημίχρονο. Θυμιόπουλος δίνει στον Κατζιρούλη που σουτάρει για 3, αστοχή. Rebound από τον Σέσδα, συγκεκριμένα από τον Στέλιο Μπακάλι. Σαμπουτζής. Δέκα δεύτερα τώρα για τους ΕΣΔΑ, θα μείνουν και κάποια δεύτερα για τους Flint Tropics. Η εκτέλεση για τους ΕΣΔΑ, άστοχη, και έχουν 5 δεύτερα τώρα οι Flint Tropics, λάθος. Λάθος από τον Κατζιρούλη και η μπάλα. Μπάλα πήγε κάτω από τις κερκίδες. Λοιπόν, κάνανε το λάθος οι Τρόπιξ και τώρα δίνουν την ευκαιρία στους ΕΣΔΑ με 4 δεύτερα να βρουν ένα σουτ. Βρίσκει το σουτ ο Μπακάλι, σαν στοχή. Και έχουμε ημίχρονο στο 19-23 για τους ΕΣΔΑ. Επιστρέφουμε για το δεύτερο. Λοιπόν, επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο. Η ΕΣΔΑ είναι στην επίθεση. 19-23 το σκορ του ημίχρονου. Περιττό να πούμε ότι είναι πολύ χαμηλό το σκορ. Άστοχο τώρα το σούτ για τους Πορτογαλοί, οι οποίοι ανακτούν τον έλεγχο της μπάλας, αλλά κλείβει ο Τζανέτης, ο οποίος είναι μια ομάδα μόνος του. 21-23 μειώνουν οι Flint Tropics. Οι ΕΣΔΑ τώρα βρίσκουν ένα ελεύθερο σούτ με τον Μπακάλι, όμως είναι άστοχο. Θυμιόπουλος κατεβάζει. Τρόπιξ έχουν και πάλι την μπάλα, αλλά δεν καταφέρουν να σκοράνουν σε ακόμη μια επίθεση. ΕΣΔΑ με τον Μπακάλι,
Αργή, Σαμπουτζής για τρεις. Άστοχος πολύ. Μένει το 21-23. Πήγε για μια εξεζητημένη προσπάθεια, ο Μπακάλης αστόχησε. Η μπάλα τώρα είναι για τους Clean Tropics, φάουλ υπάρχει. Το έχει κάνει. Ο Σαμπουτζής, είναι δύο βολές. Κατζηρούλης δεν κατάφερε να σκοράρει ούτε τώρα με την βολή. Ούτε με τη δεύτερη. Άστοχο όμως. Τι γίνεται εκεί? Από κάτω πήραν το rebound οι Flint Tropics. Βήματα όμως. Σουτ, κακό. Και οι Flint Tropics βγάζουν άλλη μια καλή άμυνα και φεύγουν στην επίθεση. Γκατζηρούλης έχασε την μπάλα από τα χέρια του, δεν έχει καταφέρει να παίξει όπως θέλει ο Γκατζηρούλης. Παπαγκώστας, rebound για τους Σέσντα. Με το πόδι η μπάλα έξω. Και έχουμε time out με 6.56 για το 3ο δεκάλεπτο. Επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε από το time out. Σαμπουτζής θα πάρει ένα τρίποντο. Αν είδα καλά δεν πρέπει να πατούσε. Το έχει δείξει σημασία, έξω είναι. Γατζηρούλης πολύ ωραία πάσα. Και το καλάθι για τους Flint Tropics. Για το 23-23. Ισοπαλία στο παιχνίδι. Η ΕΣΔΑ στην επίθεση. Παχώστας δεν προλαβαίνει να κάνει το hook, στο οποίο ευστόχησε κιόλας εδώ μεταξύ, κρίμα. 6-0-9 για το 3ο δεκάλεπτο. Επιστρέφει ο Μπακάλης στο 23-23 το μάτς, στην απόλυτη ισορροπία. Σε ένα παιχνίδι με ελάχιστα καλάθια. Το σκορ είναι πάρα πολύ χαμηλό και παραμένει χαμηλό. Σαμπουτζής προσπίδει το σουτάρι, δίνει δίπλα στον Μπακάλι. Το ίδιο κάνει και εκείνος, αυτό σουτάρει τελικά αλλά αστοχή. Παραμένει το 23 όλα. Clean Tropics και πάλι στην επίθεση. Νατσιρούλης. Παίρνει το φάουλ και εκνευρίζεται. Χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο νομίζω δεν ήταν σκληρό το φάουλ.
Φλιντρόπιξ είναι και πάλι στην επίθεση. Να ένα καλά αυτό από τα Τζιρουλή επιτέλους. 25-23 ξανά η Φλιντρόπιξ. Τους Τρόπικς που τώρα έχουν την ευκαιρία για να αυξήσουν τη διαφορά. Η πάσα ήταν καλή σκέψη, υπήρξε ένα deflection από παίκτη τον Έσδα και είναι απ' έξω και πάλι για τους Flint Tropics. Ωραία, χάθηκε το καλάθι, ο Μωυσίδης βρήκε ελεύθερο σούτ 3 πόντων να στόξει και εκείνος. Μπακάλης τώρα. Παπακώστας, Σαπουτζής, πάσα στην κορυφή, το χούκ είναι άστοχο για 2 πόντους και έχουμε φάουλ τώρα του Σαπουτζή. Ο Σαμπουτζής, υπήρξε μια διχονομία για αν θα βγει ή όχι. Αστοχούν οι Τρόπικς. Αυτό δεν θα μπορούσε να το χάσει ο Ατσιρούλης. Τι έγινε εδώ τώρα? Υπάρχει τραυματισμός. Ο Γράσος έχει τραυματιστεί για τους Flint Tropics. Σέσδα, δεν θα σουτάρει, δίνει στον Παπακώστα, ούτε και να σου σουτάρει. Καλή άμυνα από τους Τρόπικς. Μακάλης τώρα θα πρέπει να σουτάρει, έχει ένα δευτερόλεπτο. Δεν προλαβαίνει. Μένει μπάλα στα χέρια. Για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, δύσκολη προσπάθεια του Γκατζιρούλη, αστοχή. Πολύ κακό τελείωμα τώρα από μεριά Σέσδα με τον Χριστοφόρου. Γκατζιρούλης Βασίλης αυτήν την φορά. Αστόχησε και η μπάλα είναι. Για τους Σες δεν έχει σφυριχτεί κάποιο φάουλ, δεν είδα πού. Πάντως έχουμε φάουλ, 27-23. Μπροστά η Flint Tropics. Με τους Σες να δυσκολεύονται απίστευτα να σκοράρουν σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Βρίσκουν εδώ επιτέλους ένα καλάθι, 27-25. Με το τελείωμα του Γκάμαρη. Σεραφίν και πάλι αστοχή.
Σαπουτζής για τον Μπακάλι, ο οποίος συγκρατεί την μπάλα, φτάνει μέχρι την άλλη πλευρά και με ένα ωραίο αριστερό lay-up σκοράρει για το ω, εδώ μπαίνει, βγαίνει το σου του. Νατζιρούλη. 27 όλα, συγγνώμη, όχι 29-25, η ΕΣΔΑ το βάλαμε το καλάθι. 27 όλα είναι το σκορ. Αεροστάθης δίνει την μπάλα στον Κατζηρούλη, από μέση απόσταση βάζει το καλάθι. Στην λήξη του χρόνου της επίθεσης, από κοντινή απόσταση βασικά δεν ήταν και πολύ μακριά. Σαμπουτζής τώρα, 15 δεύτερα, 2 δευτερόλεπτα είναι η διαφορά των χρονομέτρων. Έχουν άλλα δύο φόλ να δώσουν οι τρόπικς αν θέλουνε. 12 δεύτερα όλα για τους ΕΣΔΑ πλέον. Σαμπουτζής. Κάνει μια πολύ ωραία προσπάθεια και σκοράρει για 2. Τέλος του δεκαλέπτου. 29-29. Στρέφουμε για το τέταρτο. Λοιπόν, τέταρτο δεκάλεπτο. Το σκορ στο 29-29 σε ένα ντέρμπι καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, εκτός από την αρχή που οι ΕΣΔΑ ξεκινήσανε με ένα 0-8, επιστρέψανε οι Τρόπικς και από τότε μιλάμε για ντέρμπι. Βέβαια, το ότι είναι ντέρμπι δεν σημαίνει ότι βλέπουμε και σπουδαίο μπάσκετ. 29-29 είναι το σκορ σε 3 δεκάλεπτα, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια ελάχιστη συγκομιδή. Αλλά το σίγουρο είναι, το σίγουρο, το πιο πιθανό είναι να έχουμε ντέρμπι μέχρι το τέλος. Τουλάχιστον θα μας αποζημιώσει από πλευράς suspense στο μάτς. Χάνουν το rebound εδώ οι Tropics. Που έχει δοθεί είναι χαμηλά, δεν υπάρχει καλάθι, η μπάλα είναι από το πλάι για τους ΕΣΔΑ. Παραλίγο το λάθος και το κάνουνε, η μπάλα καταλήγει στον Βασίλη Κατζηρούλη για ένα εύκολο καλάθι 2 πόντων. 31-29 για τους Flint Tropics. Προσπαθεί ο Μινάς και καταφέρει να μην χάσει την μπαλά και φάουλ υπάρχει από τον Τσέκερη πάνω στο Μινά, αν έχω καταλάβει καλά, που έχει ματώσει κιόλας ο Μινάς τώρα στο Φρίδι. Και έχουμε αρκετό αίμα.
Έχει ανοίξει το φρύδι του Μινά και υπάρχει αρκετό αίμα. Η αλήθεια είναι ότι ευχόμαστε να κλείσει η πληγή. Έχει βγει αλλαγή ο Μινάς. Φλιν Τρόπιξ και πάλι στην επίθεση. Ωραία η προσπάθεια. Μωυσίδης σκοράρει για δύο από την ωραία πάσα του Γιαροστάθη. Οι δύο σβούρες των Φλιν συνεργάστηκαν. Τώρα 33-29 το σκορ για τους Flynn Tropics. Προσπάθεια του Μπακάλι, αστοχή. Flynn Tropics και πάλι στην επίθεση. Μπορούν τώρα να διευρύνουν το προβάδισμά τους. Ένα πολύ κέριο σημείο του αγώνα. Μπαίνει και βγαίνει η μπάλα από το ωραίο χουκ του Τσέκερη. Ωραία προσπάθεια και καλά τώρα από τον Χριστοφόρου για το 35-31 δευτερόλεπτα έχουν δοθεί και έχουμε time out. Λοιπόν, 33-31 είναι το σκορ για τους Flynn Tropics. Επιστρέφουμε από το time out. 6:40 απομένουν για το τέλος του match. Σαπουτζής, ένα πάρα πολύ δύσκολο shoot. Πολύ καλή άμυνα, δεν τα κατάφερε ο Σαπουτζής. Χάνει την μπάλα όμως τώρα ο Τζανέτης. Η μπάλα είναι τώρα στα χέρια του Μπακάλι. Πάει πολύ ωραία μέχρι μέσα. Τελειώνει τη φάση για το 33 όλα. Ένα σούτ για τρεις. Σέρμπολ. Ο Γράσος. Προσπάθεια για άλλη μια φορά τον Μπακάλι, ο οποίος γράφει τώρα το 33-35 και η ΕΣΔΑ επιστρέφουν για τα καλά. Βρέθηκαν να χάνουν με 4, κινδύνευσαν και να βρεθούν στους 6 πόντους διαφορά μετά από ένα σουτ του Τσέκερη που πήγε και βγήκε, και τώρα είναι και μπροστά με 2 πλέον.
Ξανά η ΕΣΔΑ με τον Μπακάλι, ο οποίος είναι ίσως ο κορυφαίος του αγώνα γενικότερα. Σαπουτζής, ωραία πάσα στην αδύνατη πλευρά, το σουτ για 3 είναι airball από τον Παντουλιά. Τώρα ο Μωυσίδης, πολύ ωραία έδωσε στον Τσέκερη, ο οποίος έχασε άλλο ένα σουτ από μέσα απόσταση. Παραμένει το 33-35, ο Μπακάλης μέσα για το Σαπουτζή, ο οποίος βγάζει στον Πατουλιά. Σαπουτζής για 2, το έχει αυτό, το χάνει αυτό. Παραλίγο εκεί να κάνει η μεταφορά της μπάλας ο Γκατζηρούλης. Τελικά η μπάλα φτάνει στον Ευθυμιόπουλο, ο οποίος παίρνει φάουλ χαμηλά. Η μπάλα είναι από το πλάι. Κάνει την παραφορά Ευθυμιόπουλος για τον Μωυσίδη. Η μπάλα μέσα, Τσέκερης είχε κάνει βήματα εκεί. Τσακώνονται οι κλιντρόποι και ο Μπακάλης βρίσκει ευκαιρία να τους ευνηδιάσει στην άμυνα. Φτάνει μέχρι το καλάθι, παίρνει το φόλ για 2 βολές, θα μπορούσε να έχει βάλει και το καλάθι εδώ να έχουμε goal foul. Κάλυψε στις βολές. Ας το ευχή στην πρώτη. Την έφτισε την μπάλα η μπασκέτα. Δεν τη δέχτηκε. Αυτή ήταν η κακή βολή όμως. Χάνει για τις 2 ο Μπακάλης και μένει το 33-35. Για να δούμε. Κατζηρούλης για 3. Άστοχος. Ριμπάντα το Σαμπουτζή. Ο Σαμπουτζής οργανώνει την επίθεση. Αδύνατη πλευρά για τον Μπακάλι που διστάζει να σουστάρει. Μέσα η μπάλα για τον Καπαγεωργόπουλο. Εκείνος έκανε λάθος πάσα, κλέβουν οι Φλιντρόπικ. Ατζηρούλης βήματα. Και 20 για το φινάλε, 33-35 το σκορ. Και εδώ δίνει αέρα 4 πόντων στους ΕΣΔΑ. Πάρα πολύ ωραίο ο Καπαγεωργόπουλος. Έχουν πολλή ώρα να σκοράρουν οι Flint Tropics και αν δεν βρουν σύντομα σκορ θα έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μπάλα χαμηλά. Το τελείωμα είναι κακό από τον Γκατζηρούλη τον Βασίλη. Και ο Σαμπουτζής ζυγίζει τις επιλογές του και ηρεμεί το παιχνίδι τώρα. Καπαγεωργόπουλος για την μπάλα. Μπακάλης, Παπακώστας ζητάει στο χαμηλό post. Μπακάλης μένει μόνος. Είναι πάρα πολύ κακή η πάσα. Ο Σαμπουτζής έκανε ένα κόψιμο το οποίο δεν... Απίστευτη άμυνα εκεί από τον Κατζηρούλη. Τι γίνεται εκεί πέρα, μια απίστευτη μάχη. Και καταφέρνει τελικά ο Κατζηρούλης να κερδίσει την μπάλα για την ομάδα του. Έπαιξε τρομερή άμυνα, μετά βούτυξε, έκλεψε και την μπάλα. Προσοχώντας ένα σχεδόν σίγουρο καλάθι από τον Σαμπουτζή εκεί. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια από τον Κατζηρούλη. Ο Σεραφείμ Κατζηρούλης παίρνει τη σκητάλη τον αδερφό του στην άμυνα και σκοράρει. Ή ήταν ο ίδιος στην άμυνα. Τώρα δεν είναι και
100% σίγουρος. 1-40, στόχος ο Πουτζής σε τρίποντο. 35-37, Κατζηρούλης. Κατζηρούλης. Όχι. Κόπηκε ο Κατζηρούλης. 5 δεύτερα μένουνε. Τώρα ο Κατζηρούλης ξανά με πίσω από την πλάτη. Έφερε την μπάλα, έκανε το τελείωμα, αλλά στόχησε στο lay-up. Ο Βασίλης Κατζηρούλης, ο οποίος δεν κατάφερε να σκοράρει εδώ. Θα ήταν πολύ εντυπωσιακό το καλάθι. Time out, 1-23. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ το time out. Μπακάλης κατεβάζει για τους ΕΣΔΑ, οι οποίοι προηγούνται 35-37. Flint Tropics θέλουν να κάνουν την ανατροπή. Από ανατροπή σε ανατροπή πάει αυτό το match. Δεν υπάρχει κανένα foul. Η μπάλα βγαίνει έξω και είναι για τους Flint Tropics. 1-10 για το φινάλε. Flint Tropics έχουν την επίθεση. Τεροστάθης στο Τζανέτη, η μπάλα, ο οποίος στάρει για 2 με ταμπλό, όχι, αλλά παίρνει την μπάλα και σκοράρει για 2 ο Τεροστάθης για το 37 όλα. Πάμε, 40 δεύτερα για το τέλος. Σαπουτζής, το παιχνίδι στην κόψη του Ξηραφιού. Φάουλ. Το φάουλ είναι για τους Flint Tropics, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τα 5 και στέλνουν στις βολές τον Καπαγεωργόπουλο. Χάνει την πρώτη απελπιστικά ο Καπαγεωργόπουλος. Για να δούμε αν θα σκοράρει και θα δώσει προβάδισμα έστω ενός πόντου για την ομάδα του. Το κάνει. 37-38. 30 δεύτερα μένουνε. Θα μένουνε και άλλα 10 στους ΕΣΔΑ αν κάνουν όλη την επίθεση οι Flint Tropics. Φάουλ. Έχουν να δώσουν όμως οι ΕΣΔΑ. Ήταν μόλις το τρίτο αυτό. Κατζηρούλης περνάει μέσα στον Θημιόπουλο, ο οποίος παίρνει το φάουλ. Στα 20 δεύτερα, 37-38 το σκορ, και ο Ευθυμιόπουλος θα έχει 2 βολές με την πιθανότητα να βάλει τώρα αυτό στην ομάδα του μπροστά. Χάνει την πρώτη ο Ευθυμιόπουλος. Πρέπει να βάλει τουλάχιστον μία για να ισοφαρίσει. Τη βάζει. 38 όλα. Δέκα δεύτερα μένουνε. Μπακάλης. Μπακάλης με την μπάλα. 5 δεύτερα. Σαπουτζής. 2-1. Σαπουτζής για 2, όχι. Τέλος. Παράταση. Επιστρέφουμε σε λίγο για την παράταση. Σε ένα απίστευτο παιχνίδι. 38 όλα το σκορ της κανονικής διάρκειας. Λοιπόν, εδώ είμαστε για την παράταση. Flint Tropics στην επίθεση. Δυσκολεύονται. Μπακάλης τώρα, ο οποίος πριν είχε την μπάλα για πολλή ώρα στην τελευταία επίθεση των ΕΣΔΑ και προσπάθησε να ψάξει με το ζόρι και το Σαπουτζή που ήταν κλεισμένος. Νομίζω έπρεπε να πάρει εκείνος την προσπάθεια, έτσι πως είχε καταλήξει η φάση. Ωραία προσπάθεια τώρα για τους ΕΣΔΑ. Το τρίποντο είναι άστοχο. Μπακάλης κάτω το καλάθι, κάνει ένα απίστευτο lay-up. Τρομερό λέει από τον Μπακάλη που δίνει τώρα προβάδισμα στους ΕΣΔΑ. 38-40. Κατζηρούλης για 3. 41-40. Οι δύο ομάδες βάζανε καλάθι από το σταγονόμετρο σε όλο το μάτς. Και στα τελευταία 2-3 λεπτά είναι λες και δείχνουν βότσαλα στη λίμνη.
Το αίσθητο της επιβίωσης είναι. Μπακάλης για δύο, αστοχή. Το σούτ για τρεις αυτή τη φορά ήταν άστοχο από τον Λιαροστάθη και η μπάλα ξανά για τους ΕΣΔΑ. 41-40 Εφλίν Τρόμπιξ. Αφού το τρίποντο του Γκατζιρούλη τους έβαλε μπροστά στο σκορ. Μπαγκάλης. Ωραία προσπάθεια, πολύ ωραίο τελείωμα του Μπακάλη. 41-42 για τους ΕΣΔΑ τώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά γιατί ο Μπακάλης δεν πήρε την τελευταία επίθεση στον ΕΣΔΑ. Κατσιρούλης κι άλλο τρίποντο, έχει ζεσταθεί. Άστοχος όμως. Rebound όμως από τον Βασίλη τον Κατσιρούλη που βγάζει έξω. Στο Τζανέτη που θα πάρει και εκείνο σουτ. Για τρεις ο Τζανέτης. Τι βλέπουμε. 44-42 η Flint Tropics τώρα μπροστά. Λοιπόν, μπέρδεμα λίγο τώρα, δεν υπήρχε time out, αλλαγές ήταν. Σαμπουτζής κατεβάζει, 44-42 μπροστά η Flint Tropics τώρα. Απίστευτο μάτς. Στο Περιστέρι. Μπακάλης για 2. Αστοχή. 1-55. Και έχουν την ευκαιρία τώρα να δημιουργήσουν μαξιλαράκια ασφαλείας οι Flint Tropics. Κατσιρούλης. Πολύ ωραία κόβει. Και παίρνει το φάουλ ο Γράσος, ο οποίος έκανε και μια εξαιρετική πάσα μετά στον Βασίλη τον Κατσιρούλη, που έβαλε το καλάθι, θα ήταν μια πολύ ωραία φάση, αλλά έχει σταματήσει με φάουλ το Γράσο. Παίχτης στον ΕΣΔΑ, έχει δύο βολές, αστοχή στην πρώτη ο Γράσος. Παραμένει η διαφορά μιας κατοχής. Στους δύο πόντους και τώρα στους τρεις. Και πάλι αρκεί μια κατοχή τουλάχιστον για να ισοφαρίσουν οι ΕΣΔΑ. Για να δούμε. Μπακάλης πάει μέχρι μέσα, φάουλ είναι και πάει για δύο βολές ο Μπακάλης. Μπορούσε να βάλει και το καλάθι εδώ. 1-27 για το φινάλε. Το φινάλε, θα δούμε. Της παράτασης θυμίζω. Αστοχή ο Μπακάλης στην πρώτη βολή. Βάζει τη δεύτερη ο Μπακάλη, 45-43, 1-27. Flint Tropics στην επίθεση. Ευθυμιόπουλος πάει μέχρι το καλάθι και παίρνει το φόλ για δύο βολές από το Σαμπουτζή. Κάνει την πρώτη ο Ευθυμιόπουλος. Κάνει και τη δεύτερη ο Ευθυμιόπουλος, αλλά παίρνει το rebound ο Κατσιρούλης. Και τώρα ο Σεραφείμ Κατσιρούλης κρατάει την μπάλα. 1-10 για το φινάλε. Μέσα για τον Βασίλη Κατσιρούλη. Τελικά ο Τζανέτης δεν βρίσκει χώρο να σουτάρει. Δεν θα μπει για τους Flint Tropics. Παραμένει το 45-43. Ένα λεπτό για το τέλος.
Γκέζντα πάλι τώρα στην επίθεση. Παίρνει πλάτη ο Καπαγεωργόπουλος. Πολύ καλή άμυνα του παίζουν. 4 άτομα ήταν πάνω του στην άμυνα. Άργησε πάρα πολύ ο Καπαγεωργόπουλος. Η μπάλα είναι για τους Flint Tropics, οι οποίοι προηγούνται με 2. Έχουν την επίθεση και το μάτς θέλει 46 δευτερόλεπτα. Ωραία η πάσα, Ευθυμιόπουλος. Μάλλον ο Τζανέτης ήτανε. Ο Τζανέτης ήτανε που σκόραρε το 47-43 και έδωσε αέρα 4 πόντων στους Flint Tropics. Θέλουν καλάθι οπωσδήποτε τώρα η ΕΣΔΑ, αλλά και πάλι είναι δύσκολα. Τζανέτ, τι λέω. Ο Σαπουτζής σκοράρει για 3, 47-46. Απίστευτα πράγματα. 16 δεύτερα και γίνεται φόρος στο Κατζηρούλι. Πρώτη βολή για το 48-46. Χάνει τη δεύτερη και ριμπάνω τον Μπακάλι. Η διαφορά στους δύο, Μπακάλις για το Σαμπουτζή που σουτάρει για 3, αστοχή. Και νομίζω ότι εδώ τελείωσε το παιχνίδι. Τέλος, δεν προλαβαίνουν να κάνουν φάουλ οι ΕΣΔΑ. Ή μάλλον πρόλαβε ο Σαμπουτζής, αλλά με 1,9 για το τέλος. 48-46 και δύο βολές για τον Τζανέτη. Ο Σαμπουτζής πήρε το σουτ τριών πόντων, πήρε την ευθύνη να κερδίσει το μάτς για την ομάδα του. Αστόχησε όμως και το 49-46 που έγραψε τώρα ο Τζανέτης θα είναι μάλλον και το τελικό σκορ. Τέλος του αγώνα. Δεν προλάβαιναν οι ΕΣΔΑ έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, 49-46 στην παράταση, Flint Tropics παίρνουν το μάτς σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι από άποψη ανταγωνισμού. Πολύ χαμηλό το σκορ, αλλά στο τέλος μας αποζημίωσαν οι δύο ομάδες με ωραίες φάσεις. 49-46 παίρνουν την νίκη οι Flint Tropics. Από εμάς καλό βράδυ.